Καλημέρα. I guess I really don't know what Christmas is all about. Σήμερα είμαστε εδώ μπροστά σε αυτόν τον ίδιο μπουφέ, γιατί σήμερα θα φτιάξουμε το πιο γλυκό κομμάτι του σπιτιού μας. Και αν μας παρακολουθείτε από πέρσι, θα ξέρετε ότι κάθε χρόνο στο σπίτι φτιάχνουμε μία γωνία η οποία γεμίζει γλυκά. Φέτος είπαμε να το κάνουμε εδώ και φτιάξαμε και αυτό το ωραίο γραφικό candy bar. Οπότε φέτος εδώ θα γίνει η γλυκιά γωνία του σπιτιού μας και ενημερωτικά σας λέω ότι αυτό το έχουμε αποκτήσει ως έθιμο εμείς, οικογενειακώς, στο σπίτι μας και πώς το δικαιολογούμε. Εκτός από το ότι είμαστε κοιλιόδουλοι, αλλά θα σας πω μετά γι' αυτό, βάζουμε όλα αυτά τα γλυκά και τις σοκολάτες μες στο σπίτι μας για να έχουμε μια γλυκιά χρονιά. Έχουμε μαζέψει από διάφορα σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, γενικώς όπου σταματούμε και βρίσκουμε, λίγα-λίγα, δεν τα πήραμε όλα μαζί, κυρίως Σκλαβενίτη, Μάρτ, Βασιλόπουλο και Λίτλ, κάποια πραγματάκια και έτσι θα οργανώσουμε το φετινό candy bar. Πάμε να τα κάνουμε μαζί, να τα δούμε, επειδή είναι από διάφορα σούπερ μάρκετ, διάφορες περιόδους εδώ τώρα των γιορτών, θα προσπαθήσω να σας βρω τιμές και από ποιο σούπερ μάρκετ το πήραμε, οπότε ας το πούμε τσοκοχόλ. Πάμε να αρχίσουμε. Δηλαδή τώρα τσοκοχόλ. Τσοκοχόλ, είναι χόλ της σοκολάτας. Το πρώτο πράγμα που θα σας δείξω και δικαιωματικά, Χάρης, άναψε το φως σε παρακαλώ, έχουμε λίγο σκοτάδι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλύτερο. Θα δω αν είναι καλύτερο. Το πρώτο πράγμα που θα σας δείξω και δικαιωματικά είναι το πιο γλυκό από όλα, γιατί τα έχουν φτιάξει τα κορίτσια μου, είναι αυτό εδώ το σπιτάκι. Το σπιτάκι μας θα το φτιάξει. Ναι, είχαμε φτιάξει δύο σπιτάκια, το ένα σπιτάκι διάλυσε, το ψιλοτσιμπήσαμε, το ψιλοφάγαμε και μας έχει μείνει ένα. Θα σας δείξω πως ήταν στην αρχική μορφή. Και για τη σκόνη. Είναι η συνταγή του Άκη Πεντρετζίκη, τα μπισκότα, σπιτάκια από μπισκότα, πάρα πολύ ωραία συνταγή και θα την ξανακάνουμε ως μπισκότα πια. Οπότε δικαιωματικά ο κεντρικός ρόλος πέφτει στο σπιτάκι. Από Kinder έχουμε πάρει το μισό μέτρο αυτά Kinder Chocolate, έχει 4 συσκευασίες νομίζω. Χιονάθρωμ και ναι, 24 μπάρες Kinder. Γαλακτοφέτες. Εδώ, Χαρούλα, έλα, βάλτε σε εδώ. Βάλτε εδώ. Και από Kinder έχουμε και τα δυο αυγουλάκια. Είχαμε άλλα δύο στο μέγεθος, αλλά εξαφανιστήκαν. Δύο καρδούλες με σοκολατάκια λάκτα για τα κορίτσια μας. Το ένα για τη Χαρούλα μας και το άλλο για τη Μαρθούλα μας. Από τα Lidl πήραμε αυτά τα κρουασανάκια που είναι μέσα με γέμιση κρέμα από τα Lidl. Δεν τα έχουμε δοκιμάσει. Οι αμαρτίες μας. Θα πέσει. M&M's φιστίκι. Και M&M's, αυτά τα βλέπετε. Καραμέλα. Καραμέλα. Και τα κλασικά τα M&M's σοκολάτα. Λέω να τα βάλουμε σε ένα... Κάτσε. Να τα βάλουμε σε ένα μπολ γιατί τα ανοίξαμε. Περίμενα, να θέλω να μπω. Μάρς μίνι μπαρς, κάτω. Μίνι Kit Kat. Σας έπεσαν τις σημείς. Πάρτε και αυτό. Μίνι Twix. Μίνι Twix. Twix. Και μίνι Snickers, οι αγαπημένες μου. Kit Kat Gold με καραμέλα. Kit Kat Gold. Πώς τα λένε, ζελεδάκια, τα αγαπημένα μου, μπορώ να ζήσω με ζελεδάκια, μιλάμε για εξάρτηση με τα ζελεδάκια, τώρα τα έχω κόψει λόγω διατροφής, αλλά ζελεδάκια, αρκουδάκια, βάλω το χαρουλίτο. Ημερολόγιο Hello Kitty με παραθυράκια για τα κορίτσια, είχαμε άλλο ένα, αλλά εξαφανίστηκε γι' αυτό. Και θα φάμε. Σαν αυτήν εδώ τη γυάλα, επειδή δεν είχα άλλη, έχω βάλει μέσα. Βλέπετε, σοκοφρέτα κλασική, σοκοφρέτα λευκή, σοκοφρέτα με φουντούκι και Smarties. Οπότε έχουν μπει όλα εδώ. Τσούπα τσούπς
διάφορα γλυφιτζούρια και καραμέλες party mix, μία και άλλη μία για τα κορίτσια. Και πάμε στο κεφάλαιο μπισκότα. Αμαρέτη φράουλα. Μπισκότα βουτύρου με κομματάκια σοκολάτα. Μπισκοτάκια γάλακτος, με σοκολάτα γάλακτος. Δαχτυλάκια λέγονται αυτά, fingers, με σοκολάτα, σαν κριτσινάκια με σοκολάτα κάρμπουρι απ' έξω. Με σοκολάτα κάρμπουρι απ' έξω. Πού τα βάζουμε. Τώρα θα το βάλουμε. Και καρτούλες Kinder Cards, και αυτά είναι μέσα, έχουν σαν γάλα με σοκολάτα. Και συνεχίζοντας με το κεφάλαιο μπισκότα, φρούτο γεμιστά Παπαδοπούλου με πορτοκάλι. Εγώ έχουμε τώρα. Με σοκολάτα. Με μπανάνα. Με λεμόνι, αυτά είναι τα αγαπημένα τα δικά μου. Φέρτε και τη φράουλα. Και με φράουλα όλες τις γεύσεις. Νομίζω έχει και καρύδα. Νομίζω. Έχει καρύδα νομίζω, Χάρης. Δεν το έχουν πάρει την καρύδα. Καπρίς. Τέλεια. Και καπρίς λευκά. Ναι. Ένα πανετόνε. Αυτό το έχω πάρει από το Μάρτ συγκεκριμένα. Και ένα και... Για το καλό. Και ένα και... Και δύο κουτάκια σοκολατάκια. Το ένα είναι με φιστίκι και το άλλο είναι με καρύδα. Καρύδα. Φερέρο Ροσέ. Είναι ωραία Φερέρο. Μας κακομαθαίνει ο πρέσβης, Χαρούλα. Kiss, για να θυμηθούμε τις παλιές μας, τα νιάτα μας. Το μπλερόν λευκή σοκολάτα, δεν υπάρχει καλύτερη. Και πάμε από σοκολάτες. Φουντούκι, ίον φουντούκι. Ίον αμυγδάλου. Ίον γάλακτος. Λάκτα κάραμελ. Ωραίο. Και τσίσκεκ με φράουλα. Τσίσκεκ με φράουλα. Σου αρέσει το τσίσκεκ. Με το τσίσκεκ μου αρέσει. Δεν νομίζω ότι σου αρέσει. 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 Συνεχίζουμε τις σοκολάτες. Παυλίδης Υγεία με φράουλα. Αλλά γιατί έσπασε. Έσπασε λίγο αυτή. Λάκτα απλή σοκολάτα γάλακτος. Σοκολάτα γάλακτος με φρούτα και ξηρούς καρπούς. Τώρα θα σου δώσω. Σοκολάτα γάλακτος with scarp. Αυτή πρέπει να είναι σαν μέντα μέσα, δεν ξέρω. Νομίζω. Με φουντούκι. Με φράουλα. Θες και εσύ να κρατάς. Λευκή σοκολάτα. Και άλλη λευκή σοκολάτα. Θα τις βάλεις μέσα εκεί. Και μία πάλι γάλακτος. Βάλτε τις μέσα εκεί, κυρία μου. Βοηθέ μου. Και φτάνοντας στα παραδοσιακά πια γλυκά, μιλάμε για το κάστανο. Το μαρόν κάστανο. Δεν έχω καλύτερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακούγεται από μέσα και η Μάρθα που τραγουδάει. Κλασικά σοκολατάκια χυβάδες. Τσέρι, τα αγαπημένα του συζύγου. Τσέρι, εμένα να μ' αρέσει το τσέρι. Αυτό πρέπει να έχει μέσα κάποιο λικέρ. Ή τσάι με χέρι. Λικέρ, ποτό. Και μια ποικιλία από σοκολατάκια. Τελειώσαμε με την οργάνωση του Candy Bar. Τα έχουμε βάλει όλα. Νομίζω πως δεν χρειαζόμαστε για φέτος κάτι άλλο. Θα κάνω μια υποσημείωση, μια μικρή παρενθεσούλα, γιατί μπορεί από κάτω να μου σούρουν διάφορα. Όλα αυτά δεν τα τρώμε. Όπως καταλαβαίνετε, και άμα έχετε ακούσει, είμαι σε μια διατροφή. Οπότε εγώ και ο σύζυγος, και εκτός της διατροφής, νηστεύουμε, δεν τρώμε. Και τα παιδιά τρώνε ελάχιστα. Δηλαδή, αυτά μπορεί να τα έχουμε εδώ και 15-20 μέρες. Έχουμε κάνει μια άτυπη συμφωνία με τα κορίτσια ότι αυτά ανοίγονται τα Χριστούγεννα. Διαλέγουν λοιπόν τα κορίτσια τι θέλουν να φάνε από αυτά, παίρνουν κάποια πράγματα και τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολλά, τα δίνουμε εκεί που ξέρουμε εμείς. Οπότε κλείνει και αυτό το θέμα, κλείνει και αυτή η παρένθεση. Αυτό είναι το δικό μας έθιμο για τα Χριστούγεννα, να κάνουμε μια γωνιά γεμάτη γλυκά, να ανατρέξετε και στο πρεσινό βιντεάκι να βλέπατε, ήταν η τραπεζαρία γεμάτη γλυκά, πολύ κοντι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα που έχω στο μυαλό μου να γίνουν και αυτά σε κάνα δύο εβδομάδες. Τι άλλο, βρίστε και
και εσείς κάτι να κάνετε με την οικογένεια, ένα έτοιμο δικό σας, αποκλειστικά δικό σας, που σας δένει και δίνει μια ιδιαίτερη σημασία στις μέρες αυτές. Αυτά από μας, να προσέχετε, να είστε καλά και τα λέμε σύντομα πάλι!